Μοναχικά Χριστούγεννα πέρασε η Εύα Καηλή στις φυλακές του Χάρεν στις Βρυξέλλες. Επιστρέφουμε στο Λευτέρη Πράσινο για να δούμε τις νεότερες εξελίξεις γύρω από το Qatar Gate. Λευτέρη. Και όπως μαθαίνουμε, Ρίτσα, από τις Βρυξέλλες, κανείς δεν την επισκέφθηκε χθες Χριστούγεννα στην φυλακή, σε αντίθεση με άλλους κρατούμενους που δέχτηκαν αγαπημένα τους πρόσωπα. Η Ελληνίδα Ευρωβουλευτής μετράει τώρα αντίστροφα μέχρι και τις 22 Ιανουαρίου, οπότε και θα κριθεί ξανά το αν θα αποφυλακιστεί με περιοριστικά μέτρα ή θα παραμείνει έγκλειστη. Τώρα, τις επόμενες ημέρες αναμένεται να υπάρξουν εξελίξεις στο σκάνδαλο διαφθοράς Qatar Gate που συντάραξε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας La Repubblica, της Ιταλικής εφημερίδας, η Βελγική. Ελληνικές αρχές ετοιμάζουν αιτήματα για άρση ασυλίας ακόμη τριών ευρωβουλευτών. Στο στόχαστρό τους φέρεται να έχουν μπει οι δύο Βέλγοι ευρωβουλευτές, ο Μάρκ Ταραμπέλα και η Μαρία Ρένα, που ήταν κοντά στον εγκέφαλο, στον φερόμενο εγκέφαλο της υπόθεσης, τον Αντώνιο Παντσέρι, αλλά και ο Αντρέα Κοτσολίνο, ευρωβουλευτής του Ιταλικού Δημοκρατικού Κόμματος, τον οποίο εργαζόταν ο σύντροφος της Εύας Καηλή, ο Φραντσέσκο Τζόρτζι. Μάλιστα, για τον τελευταίο έχουν αναφερθεί στις απολογίες τους και η Καηλή και ο Τζόρτζι και ο Παντσέρι. Ο ίδιος ο Κοτσολίνο πάντως αρνείται κάθε εμπλοκή στο Qatar Gate και έχει προχωρήσει σε αίτημα για κατάθεση. Σε ευχαριστούμε, Λευτέρη.